Ονομάζομαι Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος, είμαι ιδιοκτήτης της κτηνοτροφικής μονάδας Η Φάρμα της Γιαγιάς και έχω στην κατοχή μου 500 εγωπρόβατα. Από την πανόλη των εγωπροβάτων, σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος, ούτε από την κατανάλωση κρεάτων, ούτε από την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων. Αυτό που κινδυνεύει είναι η κτηνοτροφία της περιοχής μας και πιο συγκεκριμένα οι έγες και τα πρόβατα, η εγωπροβατοτροφία της περιοχής μας. Δεν κινδυνεύουν ούτε τα βοηδή, ούτε τα γουρούνια, ούτε τα πτηνά. Όταν ο κτηνοτρόφος θα δει κάποια από τα παρακάτω συμπτώματα, δηλαδή δάκρυα, είτε ρινικές εκκρίσεις, μίξες στα ζώα του, είτε κάποιον βήχα, είτε στο στόμα του, στοματίτιδα, γενικά ένα φαινόμενο υγρού προσώπου, είτε όταν δει ξαφνικούς θανάτους, τότε οφείλει αμέσως να ενημερώσει τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Το νόσημα μεταδίδεται με την επαφή των ζώων μεταξύ τους και με την επαφή των ζώων με τις εκκρίσεις άλλων ζώων, δηλαδή είτε με τα σάλια τους, είτε με τα ούρα τους, είτε με τα κόπρανά τους. Επίσης, λόγω του ότι με τα ζώα έρχονται σε επαφή μεταφορικά μέσα, όλα τα μεταφορικά μέσα είναι εν δυνάμει κίνδυνος να μεταδοθεί το νόσημα. Δηλαδή, είτε το φορτηγό από το γαλατά, είτε το φορτηγό από τις ζωοτροφές, είτε τα αγροτικά μεταξύ μας, είτε ακόμα και από τα πόδια των άλλων κτηνοτρόφων που μπορεί να έρθουν επίσκεψη στη μονάδα και φοράνε τα παπούτσια της δουλειάς τους, μπορεί να μεταδώσει το νόσημα. Προστατευόμαστε αποφεύγοντας την επαφή των ζώων μας είτε με τη βόσκηση είτε με τη μεταφορά ζώων με άλλα ζώα. Αποφεύγουμε τις παράνομες μεταφορές ζώων. Απολιμένουμε οχήματα που μπαίνουν στην εκτροφή μας. Δεν χρησιμοποιούμε ή απολιμένουμε εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε άλλα κοπάδια και να έχουν έρθει με επαφή με άλλα ζώα. Και ακόμα και οι άνθρωποι, οι κτηνοτρόφοι που έρχονται, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ποδονάρια, πλαστικά για να αποφεύγουμε τη μετάδοση της ασθένειας. Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, το οποίο επιβεβαιώνεται και είναι σημαντικό αυτό από δύο ελέγχους, όχι μόνο έναν έλεγχο, τα ζώα θανατώνονται με όρους ευθανασίας σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια ενταφιάζονται υγειονομικώς. Ταυτόχρονα, σε ακτίνα 3 και 10 χιλιόμετρων γίνονται άμεσα έλεγχοι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας για τυχόν μετάδοση της ασθένειας σε άλλα κοπάδια. Δεν πρέπει να κρύψουμε το νόσημα αν εμφανιστεί στο κοπάδι μας. Για αρχή, ακόμα και να το θάψουμε το ζώο, είναι αργά. Το κοπάδι μας θα ασθενήσει. Είναι μια ασθένεια η οποία είναι πολύ νοσηρή, κολλάει πολύ εύκολα και η θνησιμότητά της είναι τεράστια, μπορεί μέχρι και το 80% του κοπαδιού να πεθάνει. Με αυτόν τον τρόπο και το κοπάδι μας θα χάσουμε, κινδυνεύουμε να αρρωστήσουν, να κολλήσουν και τα κοπάδια γύρω και να κάνουμε ζημιά στους κτηνοτρόφους, τους άλλους, και με αυτόν τον τρόπο, κρύβοντάς το, μπορεί να χάσουμε και τις επιδοτήσεις και την αποζημίωση του κράτους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και από την περιφέρεια, αυτή τη στιγμή 40 κλιμάκια δραστηριοποιούνται στην περιφέρειά μας καθημερινώς για να περιορίσουν την ασθένεια και να βρούνε όπου μπορεί να υπάρχει. Είναι μία από τις μεγαλύτερες, ίσως και η μεγαλύτερη πανελληνίως επιχείρηση τέτοιου τύπου που έχει γίνει, και οφείλουμε όλοι να συνεργαστούμε με τις αρχές σε αυτό το δύσκολο έργο. Κλείνοντας, να πω ότι οφείλουμε και εμείς σαν κτηνοτρόφοι να συμμετέχουμε σε αυτό το έργο, κυρίως γιατί αφορά τα δικά μας κοπάδια. Όπως είπαμε, είναι μια ασθένεια που δεν αφορά τους ανθρώπους, αφορά μόνο τα εγωπρόβατα. Οπότε, ό,τι πρόβλημα έχουμε, να ενημερώνουμε αμέσως τις αρχές, να μην ερχόμαστε σε επαφές με άλλα κοπάδια για λίγο καιρό. Πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, είναι για το καλό και το δικό μας και των ανθρώπων γύρω μας και των συναδέλφων μας.